θα έχουν μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα. Αν με ρωτάς τι θα έχουν να χωρίς εμάς, θα έχουν μια αγάπη μιας βραδιάς που δεν ξεχνάς. Αν τα μάτια μας μιλάν, μα οι καρδιές δεν απαντάν. Μπράβο, μπράβο! Σοφία Αρβανίτη, Γιάννης Κατινάκης, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, αγάπη μου όμορφη, καθίστε, καθίστε. Αποκλείεται, δεν έχω θέμα. Αποκλείεται γελιότητα. Κάτσε, αγάπη μου, καθίστε. Κάναμε το στήσιμο του Just, απορώ όντως. Με μπαλόνια σας βγάλανε. Γιατί ο Νικόλας οικονομία στο μπαλόνι. Αρχικά καταλαβαίνετε ότι εγώ μαύρο τον μπαλόνι μου, είμαστε στο Sky. Είναι λίγο δυσίωνο τον μπαλόνι, ε. Καλέ, άντε τώρα, μην τα έχουμε εμείς αυτά. Αρχικά μιλάμε για μια κατάφορη αδικία, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Όχι, αδικία. Είναι αλήθεια, αδικία. Μισό λεπτό, κάμερα σε μένα. Κορίνα από τα εγκλήματα, με φάγαν τα κυκλώματα. Με φάγαν τα κυκλώματα. Επίσης, να σας πω κάτι. Θα μπορούσε να φύγει άλλο ζευγάρι. Δεν θα πω γιατί τους θέλω καλεσμένους όλους. Αλλά δεν βγαίνει η σεζόν. Αλλά να σας πω, δεν κατάλαβα γιατί φύγατε εγώ. Αλήθεια σας λέω. Θα σου πω τι νομίζω ότι φταίει. Ήτανε καταπληκτικός. Καταπληκτικός είναι πάντα, χρόνια τώρα. Σαντρέ είναι τελευταία. Ήμουνα ένα μουσουρί. Ξεπέρασε τον εαυτό του, παιδιά. Τα κατάφερε, παιδιά, ο Γιάννης. Δεν είναι εύκολο. Θα σου πω τι πιστεύω ότι φταίει. Εδώ και ερχόμαστε, γιατί τώρα τα βάλατε με ροδάκια. Εδώ παίζουμε εμείς μουσικές καρέκλες. Φωτίζονται οι άνθρωποι, σωστά. Η Σοφία φωτίζεται. Ωραία, για πες συγγνώμη. Λίγο πιστεύω φταίει ότι ντύθηκα αιμορροίδα. Είχες. Νομίζω ότι αυτό το αιμοπετάλιο που ντύθηκα δεν μου έφερε γούρι. Κοίταξε, γιατί δεν είπες όχι, αφού δεν το νιώσες. Αυτά τώρα, παιδιά, είναι ενεργειακά. Βλέπεις το ρούχο, λες, παιδιά, εγώ με αυτό θα φύγω. Μην έδειξε εμπιστοσύνη. Λάθος όμως, Σοφία, λάθος. Σοφία. Σοφία, πώς σούσκασε να πεις, θα πάω. Γιατί εννοώ, είναι επειδή έχουμε και την Ματίνα Νικολάου. Σ' αγαπώ. Εννοώ, καταλαβαίνουμε ότι όλα... Είναι φοβερή. Είναι τρομερή, θα έλεγε κάποιος. Εδώ την ανακαλύπτω, εδώ που τη βλέπω. Βέβαια, εδώ είναι, γιατί εκεί είναι το κουμπάρο της. Εννοώ, ρε Σοφία, γιατί είναι, καταλαβαίνω ότι άμα πεις ναι, θα πάρω μέρος, είναι αρκετές μέρες. Είναι ένα ρίσκο. Λες κάποιος θα βγει πρώτος. Και αυτό πρώτο, δηλαδή μπαίνεις λίγο στον συναγωνισμό, θα πω, και όχι ανταγωνισμό. Ναι, ναι. Μπαίνεις, θες δεν θες. Και από εκεί και πέρα όμως είναι και κάποιες ώρες για τις πρόβες, να πάτε να κάνετε πρόβα εκεί. Είναι όλο το Σάββατο από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα. Γιατί το έκανα. Ναι, ναι. Ήθελα να τσαλακωθώ. Ορίστε. Μπράβο, το χειροκροτώ κι εγώ. Η κοπέλα είναι τρελή, κάνει και στροφή. Η κοπέλα γι' αυτό και έκαναν ζευγάρι με σένα, γιατί δεν πάει και καλά. Η Σοφία το έχει αποδείξει. Ήθελε να τσαλακωθεί. Γιατί ρε Σοφία, πίστευες, ας πούμε, ότι είχες. Εγώ, ας πούμε, στο μυαλό μου που σε έχω, είσαι. Που δεν γνωριζόμαστε ενώ, αλλά από αυτό παρακολουθώ. Είσαι αυτή η τύπησα αρχικά πολύ οικία, ενώ είναι σαν να γνωρίζεσαι με τον άλλον, κι ας μην γνωρίζεσαι. Και είσαι πολύ χαλαρή, ενώ δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου ότι είχες μία εικόνα η οποία ήταν. Πώς είναι, ας πούμε, η Φωτεινή η Δάρα. Η Φωτεινή, πολύ ωραία φωνή. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο και στη Φωτεινή, μπράβο. Η οποία Φωτεινή, ενώ, ρε παιδί μου, σου δημιουργεί μία απόσταση. Μπορεί να μην θέλει η κοπέλα, αλλά ενώ όλο το αποστάσμα και το στήσιμο. Εσύ είδες, ήρθες, αγκάλιασα, δεν γνωριζόμαστε, αλλά τη βγάζεις την οικειότητα. Γιατί θες να τσαλακωθείς και γιατί με τον Κατινάκη. Αυτό, κύριε, εκεί το κύριο ερώτημα έχει αυτό. Σοφία, εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα. Είναι αλήθεια. Θα πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω νέους ανθρώπους. Είναι πολύ νέος, είναι πολύ πιτσιρίκι. Πόσο είναι? Το παιδάκι μου. Πόσο είσαι? Στην ψυχή είμαι 102 στην πια. Στην ψυχή είσαι 614. Αλλά έχω γίνει βότσαλο. Στην πραγματικότητα... Είμαι 25 πια. Είμαι 25 πλέον. Χειροκρότημα, εγώ νιώθω ότι γερνάω, παιδιά. Όχι, είμαι για επικουρική σύνταξη. 25 μου φαίνεται πολύ λίγο. Πιο μεγάλο σε είχα. Σ' άρεσε. Νίκο, γιατί τώρα, από την πρώτη φορά. Λοιπόν. Λέγε. Τον είδα, γιατί μου υπέδειξαν 3 αγόρια. Και τον είδα σε αυτά που κάνει, γιατί είναι ηθοποιός ο άνθρωπος. Το παιδί είναι τρελό αρχικά, υπάρχει μια αδιανόητη τρέλα και όλο αυτό το κάνει δημιουργικό. Είναι τρελό, τσαλακώνεται επίσης. Μπράβο μου, χειροκρότημα. Βγάζει μια ευθραυστότητα. Αυτά τα αγαπώ σαν στοιχεία, γιατί τα έχω κι εγώ στο μέτρο, στα δικά μου τα μέτρα. Την προσωπικότητα του καθενός, ναι. Λοιπόν, αυτά ως προς το Γιάννη και επέλεξα το Γιάννη. Όσον αφορά εμένα. Όσον αφορά εσένα, βέβαια. Θες να μείνουμε στο Γιάννη, να μείνουμε. Όχι, να κάνεις ό,τι θέλεις, θέλω. Αυτό με νοιάζει. Λοιπόν, όσον αφορά εμένα, ήθελα να περάσω μία ακόμη δοκιμασία. Μέσα από τις όλες δοκιμασίες που περνάμε, ούτως ή άλλως σαν Έλληνες. Έτσι, πες τα σοφάκι, όμορφο.
Και λέω, είμαστε. Πήγαινε εκεί να τα κάνεις Άννα όλα. Γίναν όλα Άννα. Άννα. Άννα γούλα. Άννα. Άρα ρε Σοφία, δηλαδή μου λες ότι ήσουν πολύ okay να το, για όσο να το περάσεις. Όταν ξεκίνησε λοιπόν, είπατε ότι να σου πω, θα ήθελα να κερδίσουμε. Θα το ήθελα. Ή δεν υπήρχε και έλεγες ότι όσο καθίσω θέλω να διασκεδάζω, να τραγουδήσω, να, γιατί είναι όχι μια μεγάλη τόσο αγνά. Όχι. Όχι τόσο αγνά. Okay. Απλά υπέθεσα ότι θα μείνουμε ρε παιδί μου 6-7 εβδομάδες μέσα. Πόσο είναι όλο τόσο, 2 χρόνια, πώς θα κρατήσεις 7 εβδομάδες λέει κυρία Αρμανίτη. Και θα μείνουμε κάμποσα επεισόδια, γιατί ένιωθα ότι είμαστε καλοί. Στο λέω εγώ που λέμε τώρα, να τα πούμε τώρα. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να φεύγει τώρα, κανείς, από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποια συμβόλαια με καλλιτέχνες που έχουν προστασία, δεν το ξέρω, δεν το ψάχνω. Παιδιά, η Σοφία Αρβανίτη είναι επίσημα η κολλητή μου, θα θέλω να το λέω απλά να το ξέρετε. Ναι. Ούτε εγώ. Εντάξει. Κανείς δεν γνωρίζει, να μυρίσει ο νύχι. Στη ζωή παίζουν όλα. Ναι, παιδιά. Αλλά εγώ ήθελα να το ζήσω. Το έζησες, κακό. Να σου και πω. Ήταν ωραίο. Κανονικά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Φαινόταν ότι περάσατε ωραία. Κοίταξε, αρχικά έχει πολύ μεγάλη σημασία, ρε παιδί μου, ότι βρίσκεστε πάνω σε μια. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή παραγωγή. Περπαραγωγή. Όλο αυτό λοιπόν το κόμμα. Σε φτιάχνει, είναι ωραία. Μα είσαι με 200 άτομα που άλλο πάει έτσι. Ο άλλος περνάει από πίσω. Το κοκλώνι μας κάνει, το καταλάβατε που έτσι. Έτσι. Ο άλλος πάει έτσι. Ο άλλος είναι με ακουστικά. Ναι, ο άλλος είναι με δίσκο. Σ' άρεσε αυτό. Σ' άρεσε. Πάρα πολύ. Η Σοφία δεν υπάρχει, παιδιά. Πώς γίνεται η Σοφία. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Γιατί δεν έχουμε γνωριστεί, αγάπη μου, τόσα χρόνια. Τι λάθος έχουμε κάνει. Πώς γίνεται, ρε Σοφία. Μάλλον ήμουνα κάποια χρόνια στην Ανάβησο και καλλιεργούσα μαρουλάκια και αυτά. Έκανες. Και εξακολουθώ. Μπράβο, γιατί αυτό κρατάει την ισορροπία. Εσύ, καλά, ο Γιάννης, γιατί τώρα έχει έρθει τόσο σαντρέ πια, σχεδόν λευκό. Γιατί έμαθα εδώ πέρα ότι έχετε φώτα με νεγάκες και είπα να γίνω Ελένη κανονικά, κατάλαβες. Γιάννη, εσένα όντως η ιδιότητά σου υπάρχει. Είναι κάτι, ενώ είσαι όντως ηθοποιός ή ηθοποιοφέρνεις. Έτσι λέω, δεν είμαι και συνοδεινού. Μη φανταστείς τώρα ότι είμαι και πιδαύριο. Σε συνοδεινού το είδα τόσο λευκό. Αλλά θέλω να πω. Έχεις τελειώσει κάποια σχολή. Έχω τελειώσει κανονικά σχολή. Είμαι ηθοποιός με τη Βούλα. Τρελός με τη Βούλα, είσαι όχι. Τρελός, πανίτρελος. Δεν είμαι καλά. Είσαι δηλαδή ηθοποιός. Α, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι όλο αυτό. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι όλο αυτό είναι απλά γιατί ξέρεις ο Θεός δίνει διάφορα χαρίσματα. Δεν τα βάζει και σε μια σειρά. Σου λέει τώρα θα βρει το δρόμο του και νόμιζα ότι απλά δεν πας καθόλου με τα καλά σου. Δεν πάω να με τα το καλά. Πω. Να το πω. Θα το πει. Δεν ξέρω τι θα πει. Σηκώθηκε. Σηκώνεται, παιδιά. Έχει σηκωθεί, είναι στο κέντρο. Κάτω από είναι influencer. Είναι influencer. Είναι μεγάλη αλήθεια. Χριστέ και Παναγιά. Υπόθηκαν μεγάλες κουβέντες εδώ πέρα, έτσι. Πάντως να πω μπράβο για τα ταιριάσματα στο τζαζ. Δεν είναι τυχαίο, ναι. Γιατί βλέποντας την αρχή, λες τώρα η Σοφία η Αρβανίτη με τον Γιάννη τι κοινό έχουν. Τελικά έχουν μόνο κοινά και κανένα αντίθετο. Άρα λοιπόν εσύ ως influencer ηθοποιός είναι ήδη πολύ βαρύς ο τίτλος. Έτσι πολύ βαρύ είναι πια. Μια βαρύτητα δηλαδή, υπάρχει. Δηλαδή άνθρωπος που επηρεάζει. Ναι, να λέμε και τις εξηγήσεις. Σωστή. Απευθύνεται σε όλα τα κοινά, τα ματησιακά. Άρα λοιπόν εσύ τώρα πήγες στο Just γιατί, ενώ τι θα ήθελες να σου συμβεί. Θα ήθελα να γίνω αναβίση ιδανικά. Αναβίση το τελερμό, οπτικά ή φωνητικά. Και οπτικά και φωνητικά και σαν καριέρα γιατί όχι. Φωνητικά γιατί δεν πιστεύω. Αγαπούλα μου, να γιατί. Το ορίστε μιλήστε. Γιατί, γιατί, συγγνώμη, εδώ. Συγγνώμη. Πείτε τα, πείτε τα, έχω φώτα. Πείτε τον αυτόν. Άσε τον Νίκο μου θα αφήσω. Εδώ. Γιατί αγάπη μου. Γιατί αναβίση. Γιατί να είσαι ένας άλλος και να μην είσαι εσύ. Γιατί θέλω να λέω, δεν θέλω να ξέρεις παιδιά, γιατί θέλω να πονάμε το τραγούδι αυτό. Μα θες να πονάς γενικά, έχουν παρακολουθήσει τα βίντεό σου. Πονάω. Κοπανιέσαι και εσύ πολύ. Γυρίστε εδώ στα φώτα, πείτε παιδιά. Η Σοφία θα έρθει σπίτι μου μετά έτσι κι αλλιώς. Άκου, έχει πολύ δίκιο. Έχεις αυτό το σύνδρομο να είσαι κάποιος άλλος. Μίλα, ρε. Όχι, καλέ. Θέλω να είμαι αυτός που είμαι και πολύ γουστάρω. Αυτός που είσαι. Θα σου πω, πήγα. Τώρα θα μου πεις, ναι, θα κάνεις μια προσπάθεια, δεν σου είναι εύκολο, να μιλήσεις για 30 δεύτερα σοβαρά. Το έχω, περίμενε. Φοράω νοερό ταγέρ, γίνω με ληστάκι, μιλάω σοβαρά. Ζήτησα πολλά. Έτοιμος. Ζήτησα πολλά. Ωραία. 30 δεύτερα, έστω για 5. Τι θα ήθελες να σου συμβεί με τη συμμετοχή σου στο Just. Θα σου πω. Εγώ έχω και ένα ψώνιο μέσα μου. Καλό ψώνιο. Μ' αρέσει η προβολή. Όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το πούμε εμείς, άμα είναι καλό. Για πες λοιπόν γι' αυτό. Ευχαριστώ, Σοφία. Ήθελα αυτά τα φώτα, τη σκηνή, τη μεγάλη. Ήθελα και την προβολή. Ήθελα να κάνω νέες γνωριμίες. Έβλεπα ότι ήταν υπερπαραγωγή. Λέγω γιατί όχι. Ωραία, ωραία, ωραία το είπε. Να, το πω, καλά. Να πω κάτι. Φυσικά. Παρότι έχω εργαστεί πίστα πάνω από 25 χρόνια στη ζωή μου. Ωραία, Σοφία, και εσύ δεν βαριέσαι. Είναι το να είσαι πάνω στη σκηνή.
Είναι μια δοκιμασία για εσένα. Για να δεις το αντέχεις. Θα μου πεις, το λες εσύ που είσαι showwoman, είσαι... Στο λέω, θα το πεις εσύ που είσαι showwoman, είσαι. Το πες, για πες. Στο είπα, θα το πεις εσύ που είσαι showwoman, είσαι. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, ενώ το έχεις κάνει εκατοντάδες φορές. Ναι, φυσικά. Είναι και είναι ωραίο. Και τηλεόραση, ενώ είναι ζωντανό. Έχει και όλα αυτά. Ότι αυτή τη στιγμή κάτι κάνεις, έχει φύγει. Κάτι τελείωσε. Άλλο που είναι επίσης να τραβάς τα μαλλιά σου. Ναι. Τα τραγούδια που πας όταν συνενείς να πας να ξεκινήσεις να μπει στο παιχνίδι, είναι ανάθεσης. Δεν τα διαλέγουμε όπως πάρα πολύ νομίζετε. Δηλαδή μπορεί να μου τύχει οποιαδήποτε μα κακία. Παναγιά και Χριστέ. Συγγνώμη, ρε Σοφία. Δεν έχω την εξουσία να πω δεν το λέω αυτό. Δεν μπορείς να πεις, δηλαδή, παιδιά, το τραγούδι αυτό. Όχι, όχι. Σίγουρη. Βέβαια. Βέβαια. Αν παρατηρήσετε, κάποιοι άνθρωποι που έχουν δείξει την καλλιτεχνική τους πορεία, τα τραγούδια που τους ανατέθηκαν είναι... Κουμπωμένα, είναι κουμπωμένα. Ο Χριστός. Σε καταλάβαμε, κουμπάρε. Τι γίνεται, σε καταλάβαμε. Νικό. Εγώ προσωπικά. Εδώ σταμάτησε, κάντε κάτι. Άμα διάλεγα να πω τραγούδι, μπορώ να σηκωθώ. Α, ναι, δεν ξέρω γιατί το ζούμε αυτό. Εγώ, ναι. Γιατί το έχω καημό να το πω, ρε παιδιά. Ποιο, αυτό. Μήπως το ξέρουν και Αλκατράς. Αλκατράς, καλησπέρα. Για, καλησπέρα, ο Γιάννης μας. Ένα... Ο Γιάννης μας. Όλα καλά. Εκεί. Εδώ, μισό. Να, έλα πιο μπροστά να έχω φως, βλάκα. Έλα. Εδώ. Εδώ. Το λέω. Για να δούμε και ο Θεός μας δίνει. Μικρά παιδιά, να δώσουμε χώρο. Το σταυρό μας να κάνουμε. Το σταυρό πρώτα και το δίνω. Κι ύστερα, κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Κι ύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα. Κλείσαν ξανά τα σίδερα κι όλα τελειώνουν σήμερα. Take a wish! Άρα, παιδιά! Αυτό είναι τέχνη! Όλα αρχίζουν σήμερα. Και όλα αρχίζουν σήμερα. Επίσης, να σου πω. Βγάζεις, να μιλήσουμε και με μια τραγουδίστρια που ήρθε η γυναίκα. Αύριο βγάζεις ένα καινούργιο τραγούδι. Ναι. Λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Δειλινά. Πάρα πολύ ωραίο, καλή επιτυχία. Σοφία. Okay. Σοφία, θα κάνεις και εσύ τώρα τίποτα, ενώ κάπου θα κάνεις, δεν ξέρω, μήπως δεν ρωτάω και βλακίες. Φυσικά θα κάνω και κάνω. Τώρα... Α, και κάνω και τώρα θα κάνω. Τώρα θα κάνεις όμως, θα τώρα κάνω, είναι τα Σάββατα ελεύθερα, κανονίσου. Α, μην το λες. Θα δούμε. Κλείστα και θα τα πούμε. Ήταν η Σοφία Αρβανίτη και ο Γιάννης ο Κατινάκης.